Καλημέρα σας. Καταρχάς να συγχαρώ τον Απόστολο Τζικώστα για την εκλογή του ως επόμενος πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών. Να του ευχηθώ καλή δύναμη και βέβαια να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό για το οποίο έχουμε δεσμευθεί, να έχουμε μία τακτική και συχνή συνεργασία. Εξάλλου, το γεγονός ότι συνεδριάζουμε και θα συνεδριάζουμε ανελιπώς κάθε δύο μήνες αποδεικνύει ότι είναι βούλησή μας αυτή τη τακτική συνεργασία να την κάνουμε πράξη. Εξάλλου, αν θυμάμαι καλά, ήταν και μία ιδέα την οποία είχαμε συζητήσει από κοινού και προεκλογικά. Σήμερα έχουμε τρία ζητήματα στην ατζέντα μας. Επιτρέψτε μου να σταθώ στη σύντομη εισαγωγική μου τοποθέτηση στο πρώτο μόνο, που είναι η γρήγορη υλοποίηση των έργων των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Γνωρίζετε καλά ότι για την περίοδο 21 έως 27 θα αποδοθούν στις περιφέρειες και πρόσθετοι πόροι, αλλά και πρόσθετες αρμοδιότητες. Όμως, στο εξής, κονδύλια και διαχειριστική επάρκεια πια θα συνδέονται. Και όσο τα πρώτα θα μετατρέπονται εγκαίρως σε σωστά έργα, τόσο θα αυξάνονται και οι αρμοδιότητες. Και όσο οι τελευταίες φέρουν αποτέλεσμα, τόσο θα διευρύνονται και οι πιστώσεις. Είναι κάτι που το απαιτεί η χρηστή διοίκηση, αλλά και η ευθύνη της λογοδοσίας. Είναι κάτι που υποσχεθήκαμε στον πολίτη, είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει συνολικά την ανάπτυξη ολόκληρη τη χώρα. Ο σχεδιασμός έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιανουάριο θα πρέπει να παρουσιάσουμε στις Βρυξέλλες το νέο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και τον προσεχή Ιούνιο τα σχέδια των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Όμως μέχρι σήμερα και ένα μήνα μετά και την παρέλευση της παράτασης που δόθηκε, μόλις 4 περιφέρειες έχουν καταθέσει τις προτεραιότητες τους. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά για όλους μας. Ξεκινάμε με την επιτυχή εφαρμογή του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Μέχρι τα τέλη του έτους θα πρέπει να έχει επισπευθεί η υλοποίηση των ΠΕΠ και να έχουν πιστοποιηθεί και δηλωθεί όλες οι δαπάνες των έργων ευθύνης των περιφερειών. Θα ακολουθήσει ο σχεδιασμός της αναθέωρησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων με οργανωμένες μεταφορές για ανακατανομές των διαθέσιμων πόρων για να μπορέσει να κλείσει ομαλά η τρέχουσα περίοδος. Και φεύγοντας από τη σημερινή σύσκεψη, όλοι οι περιφερειάρχες και με την συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων θα είναι οπλισμένοι με ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να κερδίσουμε και το χαμένο καιρό και τις χαμένες ευκαιρίες. Και όλοι οι περιφερειάρχες θα έχουν πια στα χέρια τους ένα κατάλογο με προβλήματα που εντοπίστηκαν, αλλά και τους στόχους που θέτουμε ανά περιοχή. Θα προσφέρουμε κάθε τεχνική βοήθεια στις περιφέρειες, θα προχωρήσουμε σε θεσμικές παρεμβάσεις που θα λύσουν τα χέρια σας, ώστε να μπορείτε να δράσετε γρήγορα. Περιμένουμε όμως από όλους σας να εντείνετε τις προσπάθειές σας, διότι η ανάπτυξη για όλους, η ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα, είναι το κοινό μας στοίχημα και είναι ένα στοίχημα το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε.